στις 15 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην περιφέρεια Ηπείρου. Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε σήμερα από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της περιφέρειας www.php.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pproe.gr. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου που επλήγησαν από την πανδημία. Στόχος της πρόσκλησης είναι η στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Υπενθυμίζεται πως η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependises.gr με την ένδειξη ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην περιφέρεια Ηπείρου. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ηπείρου, να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου του 2019, να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους CAD, να εντάσσονται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης στα 3.000 ευρώ και μέγιστο τα 15.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 11 Νοεμβρίου του 2020 στις 3 το μεσημέρι.